Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλώς ήρθατε στο τελευταίο Δοκάρι και Μέσα για το 2019. Είμαστε μαζί, ζωντανά, με τον Νίκο Αλέφαντο και τον Κωστή Ραπτόπουλο. Θα σχολιάσουμε τα όσα είδαμε μέσα στις γιορτές. Μόνο οι Άγγλοι παραδοσιακά παίξαν ποδόσφαιρο, ωστόσο έχουμε και μεταγραφολογία αλλά και επικαιρότητα που αφορά την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Νίκο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, υγεία και καλά, Γιάννη, οικογένειά σου όλοι. Να είσαι καλά. Να τα εκατοστήσετε με υγεία. Να είσαι καλά, γιατί Νίκο μου. Σας χρειάζεται πολύ κόσμος, έτσι, εμείς φουλ και άλλοι φουλ. Να είσαι καλά. Πάμε να είσαι καλά με υγεία και πρώτα Θεός πολλά χρόνια. Λοιπόν, πάμε να ευχηθούμε και στον Κωστή Ραπτόπουλο με φόρμα της Ρώμα. Χρόνια πολλά, Κωστή. Στο γίγαντα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Νίκο, χρόνια πολλά, Γιάννη, χρόνια πολλά. Κλείσαν τα γυμναστήρια και ατάλλευε. Και κάνουμε στην εξοχή προπόνηση. Τα κλείσαν. Πλακώθηκαν στα φαγητά, κρασιά ιστορίες. Τι είστε εσείς για τους δηλαδή, δεν έκανα γυμναστήρια. Έλεγε μέρες που είναι. Άρα λέγοντας καλά, ολόκληρος Ραπτόπουλος και δεν έχει πάρει κλειδιά από το γυμναστήριο να πηγαίνει όποτε θέλει. Μπράβο. Έτσι μπορεί τα... Κοίταξε, άμα δεν έχει παρέα. Μόνος σου, άμα είναι μόνος σου, κράβα στο γήπεδο, τρέχα 5 χιλιόμετρα, κάνε τις Κυριακούς. Έβα, κάνω και ένα χιλιάρι τώρα, ωραίο, κάτω από 5 λεπτά, το έβγαλα. Και χθες έκανα ένα ωραίο χιλιάρι, 4.58. Ωραίος. 4.58 και το κατεβάζω, είναι ωραία άσκηση και ανεβάζεις και φυγμού και γίνεσαι ωραίος. Αυτά τα μάθαμε από τον Νίκο, βέβαια, ο οποίος μας έσωσε από ναρκωτικά, κακές παρέες και τα λοιπά, και ο πατέρας μου συγχωρεμένος, αυτοί οι δύο ήταν, πώς το λένε, μας προσέχαν. Και άμα κάνουμε και καμιά μαγιά, έπεφτε και κάνα μπουνίδι και δεν μιλούσαμε και από πάνω. Μέρα αυτό που λέει ο Κοτρόπο. Λοιπόν, έχουμε επικαιρότητα όπως προείπα, ωστόσο, αν και χρονιάρες μέρες, να ξεκινήσουμε μία δυσάρεστη είδηση αφού έφυγε ο Ηλίας Ρωσίδης, μάλιστα σήμερα έγινε η νεκρόσιμος ακολουθία, έλαβε χώρα και η ταφή του. Κουβεντιάσαμε τον Νίκο νωρίτερα πριν πούμε στο στούντιο και μου έλεγε ότι επρόκειτο και για έναν πολύ καλό χαρακτήρα, αλλά και για έναν ποδοσφαιριστή ταχύτατο, ειδικά για την εποχή του, έτσι. Ναι, τον είδαν από το στίβο. Ναι. Έτρεχε 100 μέτρα, μικρός που ήταν, έκανε 11 δευτερόλεπτα και κατέβηκε και κάτω από το 11. 19-18 έκανε. Φοβερός. Και μεγάλο μπακ. Εποχές εκείνο πανελλήνιο ρεκόρ. Για μένα ρεκόρ, τα έτσι. Μεγαλύτερα μπακ που έβγαλε ο Ολυμπιακός και η Ελλάδα είναι ο Ρωσίδης Μουράτης. Φοβερή. Για το Ρωσίδη, ας πούμε τώρα, εξαιρετικός ανάνθρωπος, τρομερός. Κοίταγε να πει την μπάλα του, ούτε να ανακατεύεται συνθέσεις τέτοια, σαμποταρίσμα. Αν μπορούσε, βόηθαγε τον οποιοδήποτε νέο ερχότανε, του έλεγε μπράβο, παίξε. Και κοίταγε αυτός να είναι κάθε φορά σε μεγάλη φόρμα και να παίρνει απόδοση άριστα που λέμε. Εδώ είχε παρακολουθούμε ένα ντοκουμέντο με τον Αντώνη Γλύκα να παίρνει συνέντευξη από τον αείμνηστο πλέον Ηλία Ρωσίδη και την γυναίκα του στο σπίτι του Ηλία Ρωσίδη. Μάλιστα. Το 2010, είναι πριν από 9 χρόνια. Αυτή η συνέντευξη, αυτό το ντοκουμέντο. Να πούμε ότι ήταν ο μακροβιότερος αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος από το 1951 ως το 1960. Αρχηγός του Ολυμπιακού για 13 χρόνια. Έτσι. 9 πρωταθλήματα, 10 κύπελα και συμμετείχε και στο πρώτο ευρωπαϊκό μάτς του Ολυμπιακού κόντρα στην Μίλαν το 1959. Έφυγε πλήρους ημερών στα 93 του χρόνια και βέβαια πλήθος κόσμου από την οικογένεια του Ολυμπιακού και όχι μόνο τον αποχαιρέτησε σήμερα. Την ίδια μέρα, Γιάννη, πέθανε ο Σιλής, πέθανε και ένας μεγάλος παίκτης του Άρη. Ο Ποζάνης, ο Λεωνίδας. Την ίδια μέρα. Απλά ο Λεωνίδας ήταν ένα χρόνο πιο μικρός. Έφυγε στα 90 ο Ποζάνης, τον έξερε ο Νίκος, το θυμάται. Λοιπόν, έκανε προπόνηση κάθε μέρα και αυτός, όπως ο Νίκος. Απλά τι έκανε, έπεσε. Έκανε μια πτώση, έπεσε από το σωστή για τη σκάλα και από τότε που δεν μπορούσε να πάει προπόνηση, τον πήρε κάτω βόλτα. Αν δεν έπεφτε,
ακόμα θα έκανε βάδιν γρήγορα. Ήταν δηλαδή παράδειγμα κι αυτός με το τζόγκινγκ κάθε μέρα έκανε 5 χιλιόμετρα. Στεγνό κι αυτός, ο Λεωνίδας, τα 91 από πέσιμο. Όχι από βιολογικά. Ας είναι ελάφρυ το χώμα που θα του σκεπάζει. Και πάμε να δούμε εμείς τη Μισένεκεν ένα βίντεο αφιερωμένο στον Ηλία Ρωσίδη. Η μέρα που ξημέρωσε ήταν θλιβερή για την οικογένεια του Ολυμπιακού αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ίσως όχι τυχαία υπήρχε μελαγχολία στον ουρανό, γιατί δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι ακόμα και ο ίδιος ο Θεός δάκρυσε την ημέρα που θα έπαιρνε κοντά του τον θρηλυκό αρχηγό του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας, τον Ηλία Ρωσίδη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών και εκεί ψηλά στη γειτονιά των Αγγέλων θα κάνει παρέα σε άλλους θρύλους που μετέτρεψαν τον Ολυμπιακό σε θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τον Μουράτη, τον Πολυχρονίου, τον Κοτρίδη, αλλά και παλιούς μεγάλους του αντιπάλους από τα χρόνια της δεκαετίας του 50 και του 60. Εκεί όπου πραγματικά ο Ρωσίδης μεσουρανούσε. Ναι, ένας υπέροχος άνθρωπος. Είμαστε εδώ στο Μοσχάτο. Θα έλεγα όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού και όχι μόνο. Για να τιμήσουμε έναν πρώτο υπέροχο άνθρωπο, όπως είπα, έναν καταπληκτικό ποδοσφαιριστή, έναν πολύ καλό οικογενειάρχη. Έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Δεν είχα την τύχη ομολογώ λόγω ηλικίας να τον δω να παίζει, αλλά πρώτα απ' όλα τον άκουσα τον πατέρα μου. Είχα την τιμή μου στη χαρά να τον γνωρίσω αρκετά καλά, θα έλεγα, στην πορεία μου στον Ολυμπιακό. Και όπως είπα, ένας υπέροχος άνθρωπος. Έκανε μια υπέροχη οικογένεια, έχει τα παιδιά του, έχει τα εγγόνια του. Με το όνομά του τα δύο από αυτά. Θα το θυμόμαστε για πάντα. Τι να πούμε, είναι αυτές τις φυσιογνωμίες που νομίζω στεναχωριέται όλη η χώρα και έχουμε εδώ και προσώπους άλλων ομάδων. Σημαντικός άνθρωπος, επαναλαμβάνω. Δεν είναι τόσο το άθλημα, δεν είναι τόσο οι τίτλοι και οι κατακτήσεις των κυπέλων και όλα αυτά. Είναι αυτό που εξέπεμπε ο Ηλίας ο Ρωσίδης και ως Ολυμπιακός και ως παίχτης στην εθνική ομάδα και ως άνθρωπος. Η οικογένεια του Ολυμπιακού, συμπαίκτες του, φίλοι, αντίπαλοι αλλά και θαυμαστές του φτεροπόδαρου ήταν εκεί για να του πούν το αντίο. Σήμερα ήρθαμε για έναν από τους μεγαλύτερους παίχτες του ελληνικού ποδοσφαίρου, τη σημαία του Ολυμπιακού, το μεγάλο μας αρχηγό, γιατί από τότε που είμαστε παιδάκια, εκείνος μας αγκάλιασε τον άνθρωπο, ένα καταπληκτικό παιδί, άγιος, όπως σας το λέω, αθλητής γεννημένος, ποτέ δεν ξενύχτησε, ποτέ δεν είχε τέτοια λατρεία για τον Ολυμπιακό, ώστε δεν έχω ξαναδεί άλλον άνθρωπο σαν τον Ηλία τον Ρωσίδη να αγαπάει τόσο πολύ τον Ολυμπιακό. Ήταν από μικρό παιδί εκεί πέρα, ήταν αθλητής, γιατί όπως ξέρετε κι εσείς στα 100 μέτρα ήταν πρωταθλητής και πηγαίναμε στο Πανιόνιο με τους πρωταθλητές του Πανιονίου και τους περνούσε όλους σε ταχύτητα. Και το σπουδαιότερο απ' όλα ήταν ένας για την εποχή εκείνη, τα δύο μπακ τα δικά μας, ο Ηλίας μαζί με τον Αντρέα τον Μουράτη, ήταν 50 χρόνια μπροστά και το είπα και προχτές αυτό, από όλους τους μπακ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ρωσίδης έγραψε πραγματικά τεράστια ιστορία με τον Ολυμπιακό. Κατέκτησε 9 πρωταθλήματα Ελλάδας, 10 κύπελα αλλά και 13 πρωταθλήματα Πειραιά. Χαρακτηριζόταν για τον ιδιαίτερο δυναμισμό του αλλά και την ταχύτητά του, η οποία τον κατέστησε ως ένα φαινόμενο για την εποχή. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος ουσιαστικά έδειξε στους επόμενους πώς θα έπρεπε να παίζεται η θέση του δεξιού μπακ. Μοντέρνος, άρτιος και πραγματικά με μεγάλη οξυδέρκεια. Ήτανε τα ιδάλματά μας. Ο αρχηγός ήταν ο εμβληματικός αρχηγός και εθνική και Ολυμπιακό. Ήταν ένας άνθρωπος παθιασμένος με τον Ολυμπιακό, άρρωστος με τον Ολυμπιακό και ήθελε να πεθάνει μέσα στο γήπεδο. Έλεγε συνέχεια: εγώ θέλω να πεθάνω μέσα στο γήπεδο και γι' αυτό έπαιζε μπάλα μέχρι και τα 80 του χρόνια. 84 έπαιζε μπάλα. Βεβαίως ο Ηλίας Ρωσίδης ήταν αυτό που είπα: εμβληματικός αρχηγός και στην εθνική ομάδα και στον Ολυμπιακό και γι' αυτό έχουν έρθει και από πάρα πολλές ομάδες, όπως από την ΑΕΚ, από τον Παναθηναϊκό, από τον Εθνικό, από πολλές ομάδες να του δώσουν το τελευταίο χέρι. Ένας παίκτης ο οποίος θα μείνει χαραγμένος, όπως και άλλοι μεγάλοι, στην καρδιά κάθε Ολυμπιακού. Πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής και όπως ακούσαμε και από τους προλαλήσαντες και πολύ καλός χαρακτήρα. Στον τιμήσαμε και σαν εκπομπή στο μέτρο του δυνατού με το συγκεκριμένο βίντεο. Μας περιέγραψε και ο Νίκος ότι ήταν ένας πολύ γρήγορος μπακ, ειδικά για την εποχή του. Τρομερός. Αυτός έτρεχε 100 μέτρα και κατέβηκε κατά από το 11 δευτερόλεπτα. Για την εποχή εκείνη ήταν πανελλήνιο ρεκόρ αυτό, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Και εν τω μεταξύ είναι και ένα ωραίο που πρέπει να το πούμε. Ο κύριος Μαρινάκης, άκου τι ωραίο είναι.
ο κύριος Μαρέα βοήθησε ο Ηλίας όταν ήταν άρρωστος τα τελευταία χρόνια με παράλυση. Mm-hmm. Ήταν άρρωστος με παράλυση ο Ρωσίδης. Ο πρόεδρος ανέλαβε τα έξοδα του νοσοκομείου που ήταν υπέρογκα. Τα ανέλαβε ο κύριος Μαρινάκης. Και τώρα είπε ότι αναλαμβάνει τα πάντα για την κηδεία ο Ολυμπιακός. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός αγόρις μου. Όχι ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης είναι. Θα λες ο Ολυμπιακός είναι. Αλλά τον αντιπροσωπεύουν εκάστοτε οι πρόεδροι κτλ. Και είναι ο Μαρινάκης. Πώς έπαθε παράλυση. Είχε πάθει έρπιτα ζωστήρα στο λαιμό, λέει, και τον χτύπησε στο κεφάλι, έπαθε εγκεφαλικό. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο του Ολυμπιακού για τη βοήθειά του, η γυναίκα του κτλ. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι ο Μαρινάκης είναι παντού σε όλα μέσα. Βοηθάει αθόρυβα και τα μαθαίνουμε μετά. Χαμός, μπράβος. Εδώ βλέπουμε και στιγμιότυπα από την πλούσια συλλογή και τα τρόπια και τα βραβεία που είχε ως ποδοσφαιριστής στην οικία του. Από το ρεπορτάζ που αναλαμβάνω του Αντώνη Γλύκα πριν από 9 χρόνια. Λοιπόν, επιστρέφουμε εμείς στην επικαιρότητα, στο παρόν. Όπως είπα και νωρίτερα, το πρωτάθλημα είναι στον αέρα. Οι διαιτητές και οι βοηθοί ομόφωνα αποφάσισαν την αποχή τους μέχρι τις 17 Ιανουαρίου. Κάτι που σημαίνει ότι αν γίνει πράξη αυτή η αποχή θα πάει πίσω το πρωτάθλημα για 2 αγωνιστικές συν τα μάτς του κυπέλου. Σήμερα είχαμε ένα έκτακτο ΔΣ της Super League και αποφασίστηκε επίσης ομόφωνα να δημιουργηθεί μια επιτροπή αποτελούμενη από τον κύριο Μποροβίλο, τον κύριο Λισάνδρου και τον κύριο Πουρσανίδη, η οποία άμεσα θα συναντηθεί με την ΚΕΔ, με την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των διαιτητών και να έχουμε άμεσα επανεκκίνηση πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο που έρχεται, στο οποίο υπάρχουν και δύο ντέρμπι, θυμίζω, Άρης ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δύο ντέρμπι, γερά. Καλά. Πάμε να δούμε τι δήλωσε λίγο νωρίτερα. Για τα αιτήματά τους, τα ξέρουμε. Κώστα, έχει βγει μία ανακοίνωση στην οποία δημοσιοποιούν αυτή την αποχή μέχρι τη 17 του μήνα. Θέλω να πιστεύω ότι αφορά κυρίως το όλο αυτό κλίμα που έχει δημιουργηθεί, αλλά κυρίως και οι μηνύσεις που έχουν κατατεθεί από τον κύριο Μπέο, από τον κύριο Κούγια και από τον κύριο Θεοδωρίδη. Ο Σάββας Θεοδωρίδης δεν έχει ανακαλέσει την μήνυση αυτή. Ο Αχιλλέας Μπέος το έχει πράξει και εκκρεμεί και του κυρίου Κούγια. Πάντως, με ανακοινώσεις από την ΠΑΕ Λάρισα και την ΠΑΕ Βόλος, έχει διευκρινιστεί ότι αυτές οι μηνύσεις ήταν ατομικές των προσώπων και όχι των ΠΑΕ. Και όχι των ΠΑΕ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη δήλωση λίγο νωρίτερα ο κύριος Μποροβίλος για το θέμα αυτό και επιστρέφουμε. Έγινε μια επιτροπή από τον πρόεδρο, από εμένα και από τον κύριο Πουρσανίδη, η οποία θα ζητήσει μια συνάντηση κατεπηγόντως από την ΚΕΔ, που είναι το καθήλυνα αρμόδιο όργανο, και στη διακριτική ευχέρεια της ΚΕΔ θα είναι αν σε αυτήν θα παρίσταται και κάποια αντιπροσωπεία των ενεργεία διαιτητών, έτσι ώστε να μπουν κάποια θέματα, διότι όπως γνωρίζετε η επιστολή των διαιτητών ναι μεν προσανατολίζεται σε μια κατεύθυνση, μην το κρύβουμε, αλλά από εκεί και πέρα συγκεκριμένα πράγματα δεν λέει, δηλαδή ότι αυτό θα μπορέσει να γίνει ή το άλλο δεν θα γίνει. Εκεί λοιπόν σε αυτή τη συνάντηση να κατατεθούν οι απόψεις της διαιτησίας. Εμείς από την πλευρά μας να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί όπως γνωρίζετε δεν μπορούν να γίνουν όλα μέσα σε μια μέρα, τα χρονικά περιθώρια είναι στενά. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να σταματήσει και το πρωτάθλημα, οι ημερομηνίες είναι πάρα πολύ στενές. Δεν βλέπετε ότι αναγκαζόμαστε να βάλουμε και εμβόλυμες αγωνιστικές. Εκεί λοιπόν σε αυτή τη συνάντηση να δούμε τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει, τι θέλει χρόνο προκειμένου να συνεχιστεί ο διάλογος και να καλυφθούν και οι διαιτητές αλλά και το ποδόσφαιρο γενικότερα, διότι σε ένα ποδόσφαιρο το οποίο λέμε όλοι ότι ευελπιστούμε να είναι καλύτερο, δεν υπάρχουν αντιμαχόμενες πλευρές. Υπάρχουν οι πλευρές αυτές οι οποίες πρέπει να συνεννοηθούν για να μπορέσουμε, ξαναλέω, να δούμε κάτι καλύτερο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει κάποια άλλη απόφαση που πήρε
πήρατε κάτι άλλο. Εντάξει, στο περιθώριο αυτό δεν σας κρύβω ότι παράδειγμα η δική μας θέση ήταν ότι ακόμα και ένα Brexit προκειμένου να ταρακωνηθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο και για 3 χρόνια να οργανωθεί σωστά και να αρχίσει να μπορεί να κοιτάει τους Ευρωπαίους στα μάτια γιατί πλέον τους κοιτάμε την πλάτη, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα για το ποδόσφαιρο. Το έχουμε πει 1000 φορές. Κάθε χρόνο κατρακυλάμε στη βαθμολογία της UEFA. Βλέπετε ότι ήδη μειώνονται οι ομάδες οι οποίες θα μας εκπροσωπούν στην Ευρώπη. Αφενός, αφετέρου οι ομάδες οι οποίες παίρνουν το πρωτάθλημα θα καλούνται να συμμετέχουν από τον Ιούνιο και να περιπλανώνται δεξιά και αριστερά, μήπως φτάσουν σε ομίλους. Δηλαδή, μιλάμε δυστυχώς για αυτονόητα τα οποία έχουν απομακρυνθεί. Και εμείς τρώμε τις σάρκες μας χωρίς να μπορούμε να μιλάμε για ένα άθλημα το οποίο θα έπρεπε όλοι να το περιχαρακώσουμε, έτσι ώστε να ξαναλέω, το ελληνικό ποδόσφαιρο να πάρει αυτό που πραγματικά θα έπρεπε να έχει. Υπάρχει κάποια για το πότε θα γίνει συνάντηση με την αυτό σας λέω κάτι το οποίο έγινε μόλις, προφανώς χτες. Δηλαδή πρέπει να γίνει όσο πιο γίνεται πιο άμεσα, διότι οποιαδήποτε καθυστέρηση δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Μην πάμε στα νομικά ότι υπάρχουν τηλεοπτικές συμβάσεις που οι ρήτρες είναι πάρα πολύ μεγάλες και δεν είναι μόνο αυτό, είναι οι ημερομηνίες, είναι ότι ο φίλαθλος κόσμος έχει πραγματικά πλέον δεν ξέρει αν πρέπει να γελάσει ή να μιλήσει υποτιμητικά. Οι ποδοσφαιριστές ρωτάνε τώρα εμάς τους παράγοντες αν την Κυριακή παίξουν, οι προπονητές το ίδιο, εσείς το ίδιο τώρα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε δηλαδή για ένα μπάχαλο, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Λοιπόν, αυτές ήταν δηλώσεις του κυρίου Μποροβίλου. Συνοψίζω, ο ίδιος ο κύριος Λισάνδρου και ο κύριος Πουρσανίδης θα αποτελέσουν μια επιτροπή που θα συνδεθεί άμεσα με την ΚΕΔ για να κουβεντιάσουν και να κάνουν πίσω ουσιαστικά διαιτητές στην αποχή που έχουν προκηρύξει μέχρι στις 17 Ιανουαρίου. Αφενός είναι οι ημερομηνίες πολύ περιορισμένες, αφετέρου είναι και ποινικές ρήτρες από τα κανάλια που έχουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος, μεγάλες και δεν θέλουν να έχουν άλλη οικονομική αφέμαξη η ΠΑΕ. Νίκο, πώς τα ακούς τώρα όλα αυτά? Δεν πρέπει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα άμεσα? Από τη μία, οι διαιτητές λένε ότι δεν πάει άλλο, δεν μπορούμε να είμαστε εμείς τα θύματα, να βάζουν γκαζάκια, να πετάνε κροτίδες στα σπίτια μας, να μας βρίζουν, να μας κάνουν. Ας πούμε, εμείς πρέπει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα να δούμε μπάλα. Ναι. Αυτό θέλει ο κόσμος. Mm-hmm. Τώρα τα άλλα, εντάξει, εύκολα πενεύει αστυνομία στο Νατάλ, ό,τι είναι, αλλά το θέμα, άμα το κόβεις το πρωτάθλημα, είναι και μέτριο. Ναι. Χάνει το ενδιαφέρον τελείως. Χάνει όλο το ενδιαφέρον του και από την αρχή και τα λοιπά. Και ο κόσμος θέλει να το βλέπει. Εγώ βλέπω εγγλέζικο ποδόσφαιρο και χαίρομαι τη Λίβερπουλ. Ναι. Ο Κλοπ, αθόρυβα, ωραία, χωρίς κουστούμια, χωρίς τέτοια. Έχει φτιάξει ομάδα. Απλά και τα λοιπά. Κάνει μια ομάδα μοντέλο. Θα τη δούμε σε λίγο. Θα πούμε πολλά για την Premier League. Να πάμε τώρα λίγο. Κώστα, ένα σχόλιο για το όσα ακούσαμε. Εγώ τους διαιτητές δεν τους κλαίω. Όταν πάρει την απόφαση, Γιάννη, να γίνεις διαιτητής, θα σε βρίσκουν και τη μάνα, θα σε σπάσουν και τα μάξι, θα σε βρίσκουν και το σπίτι και παλιότερα σε πλακώναν και στο ξύλο. Λοιπόν, άμα βγει να πάρεις να γίνεις αστυνομικός, τι θα κάνουμε, συνδικαλισμό ή αστυνομική, μη με στέλνετε στα εξάρτια. Άμα γίνεις στρατιωτικός, τι θα πεις, δεν μπορώ στον πόλεμο. Τι θα πεις, από τότε που μπήκαν οι συνδικαλιστές, τι συνδικαλιστές. Οι συνδικαλιστές διαλύσαν την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα. Συνδικαλισμός στην αστυνομία, συνδικαλισμός στην διαιτησία, συνδικαλισμός στο στρατό. Πες μου κάτι άλλο. Ο κύριος Μποροβίλος μίλησε για ένα Brexit του ελληνικού ποδοσφαίρου, δηλαδή για 3 χρόνια. Και ο Μποροβίλος αυτό περιστέρα δεν είναι. Όταν έπαιζε διαιτητής και ο Μποροβίλος, ήθελε τις μάπες του και ο Μποροβίλος. Δηλαδή τώρα βάζει να κουστούν οι διαιτητές, πήγαν 50 χρονών, 55, θα κάνουν να μιλάνε, ξέρω εγώ, θα είναι καθηγητές πανεπιστημίου. Όταν σφυρίζαν κι αυτοί, 30 ετών, τα ίδια. Άρα με ένα Brexit δεν σώζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι είπε ο Μποροβίλος, Brexit? Ότι δεν θα έλεγε όχι για 3 χρόνια για να... Ο Μποροβίλος όπως είναι, να φύγει να πάει να μαζεύει ελιές. Δεν κάνει για μπάλα, φύγε. Ποιο Brexit, ρε Μποροβίλο, ποιο Brexit? Αν διαλύσει το ελληνικό ποδόσφαιρο.
κωμωδίες. Δεν κάνεις για μπάλα. Φύγε. Φύγε. Μάζεψε ελιές. Μάζεψε στα φύλλα. Κάνε πατητήρια. Κάνε κρασά. Κάνε καμιά άλλη δουλειά. Δεν κάνεις για μπάλα. Για μπάλα δεν κάνεις. Άμα κάνεις κρέση η Ελλάδα, θα διαλύσεις το ποδόσφαιρο. Πάει. Εδώ δεν κάνει κρέση. Αγγλίες δεν κάνουν. Γαλλίες δεν κάνουν. Τίποτα. Τι βγαίνεις και μιλάς τώρα, ιδέες τώρα, ορίστε. Έχεις ιδέα από μπάλα, μωρέ. Κατέβασέ τον εκάτω. Παλεύει ο Ολυμπιακός από το καλοκαίρι να μπει στους ομίλους του Champions League. Βέβαια. Περνάει, φέρνει εδώ την Μπάγκερ, φέρνει εδώ την Τότεναμ. Βέβαια. Τι, προσπαθεί η Εθνική να κάνει μια νέα προσπάθεια. Έτσι, μπράβο. Είναι δύσκολο. Από Γκρέσιτ, τώρα το μάθαμε. Γκρέσιτ, δηλαδή τρία χρόνια. Και τι θα κάνεις. Με αυτό θα αποκλειστούμε. Και τι θα έχουν διαλύσει πόσες οι ομάδες όλοι. Θα φύγουν καταρχήν όλοι έξω. Βέβαια. Και τι θα κάνει. Μιλάμε για κομμωδίες ο άνθρωπος. Και τον έχουν τώρα πάνω. Και τον κοιτάνε. Να βγάζει λόγο. Λοιπόν. Κατέβασε τον εκάτω. Εκεί που μουλάει. Ναι. Τρεις απάνω. Ξέρε με τζανάρτης. Δώσ' του και δυο καρπαζές να τελειώνει. Κάθονται εδώ κοίτα. Για δείξε αυτού που κάθονται. Ναι. Να δεις τώρα. Να σου πω έναν. Ποιοι είναι. Πούντι, αυτοί που κάθονται και τον ακούν. Στο συμβούλιο λες. Ναι, αυτοί που κάθονται και τον ακούν. Ορίστε. Ναι. Τι είναι αυτοί. Γυαλάκια από εδώ, ο άλλο εκεί. Ανύπαρτη, ερώκητα. Μια γυναίκα. Ποια γυναίκα. Ποια. Νομίζω ότι είναι από την Ατρόμητο. Από την Ατρόμητο. Ναι. Και τι θα κάνει η γυναίκα. Τι θα κάνει. Ας είναι από τον Ατρόμητο. Δηλαδή τη στέλνει εκεί. Καλά κάνει όμως. Ο Σπανός, ναι. Κύριε, ορίστε, εγώ σας στείλω γυναίκα, εγώ δεν έρχομαι. Λοιπόν, ούτε ο Αγγελόπουλος πάει. Τώρα, να πούμε ότι ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου, ο κύριος, θύμισε μου τώρα, ναι. Κώστα. Ο, πώς έλεγε, να πέθανε ο παπάς στο κοντός, μπορεί να διάζει με τον γαμό του, τον ξέχασε. Τέλος πάντων. Είναι ο Τζόρτζογλου, ναι, ο Νίκο Τζόρτζογλου. Θα γίνει στην Ελούντα τελικά η συνάντηση UEFA, FIFA και των τεσσάρων προεδρών. Ναι. Ιδιοκτητών, όχι προεδρών. Σκάλετε, λέει, ελάτε εσείς, για μη μαλώνετε. Μαλώνουν. Λέει ο Σαββίδης, δεν πάω στην Αθήνα. Ο Μαρινάκης λέει, δεν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Σε ουδέτερο έλεγχο θέλω να γίνει η συνάντηση. Ναι. Ο Μελισσαρίδης δεν ξέρω αν θα έρθει κιόλας. Καλά είναι την υγεία του, είναι καλά όλα, εντάξει. Μια χαρά. Ναι, καλά. Ωραία. Είναι εποχές Ανδρέα Παπανδρέου το 84. Μπράβο. Ο Ανδρέας, με Μιτεράν και Καντάφη εκεί, 65 ετών, είχε 33 ετών κόμμενα τη Λιάννη, στα Δουσένια τη Λιάννη, 33 χρονών. Και πήγαινε ο μεγάλος Ανδρέας στην Ελούντα, σάλαζε τα πετρέλαια. Ήταν διάσημη η Ελούντα από τον, ναι, Ανδρέα. Μετά, όταν θέλαμε να τα έχουμε καλά με τους ξένους διαιτητές, ο Γκαγκάκης πήρε και τον Καστιδιάρη σαν και εμένα με τον γουρλωτό το μάτι τον Κολίνα. Μου λέει, λαβώ ρε Κολίνα, σε καλείς με καμιά βριζόρα, αδύνατο σε βλέπω, μπαμ, στην Ελούντα κατευθείαν, τον πήγε, τον τάισε, τον πότσε, του ήρθε και δυο γκόμενες από δίπλα το μάτια του Γκαγκάκης, φρουτ φρουτ. 50-60-40 η διαιτησία. Λοιπόν. Το πέναλτι του Κόλλερ δεν το είδε. Λοιπόν, το... πάμε, ναι. Πάμε. Πάμε και μεταγραφολογία, γιατί η μία μεταγραφή του Ολυμπιακού πρέπει, ναι, να θεωρείται τελειωμένη. Είναι ο Ζάο Καρβάλιο. Τον έχουμε αναφέρει εδώ και ένα μήνα χάφ από την Nottingham Forest. Εδώ βλέπουμε και τα στατιστικά του. Είναι οχτάρι αυτός, Γιάννη. Τι είναι αυτός, είναι δεκάρι. Α, δεκάρι. Είναι δεκάρι, είναι... 55 συμμετοχές, 5 γκολ στη δεύτερη σεζόν του η τρέχουσα στην Nottingham Forest. Με τη μορφή δανεισμού θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Ακούγεται και λέγεται ότι επειδή δύσκολα θα είναι έτοιμος ο Φορτούνης στα δύο μάτς με την Arsenal, θα κληθεί να παίξει, γιατί κακά τα ψέματα με τα χάλια που έχει η Arsenal. Ο Ολυμπιακός μπορεί να διεκδικήσει την πρόκριση. 55 μάτς έχει κάποιες συμμετοχές. Δεν είναι, είναι δύο χρόνια, δεν είναι τρία χρόνια, είναι δύο χρόνια. Δύο χρόνια είναι καλά. Ναι. Δεν είναι δηλαδή, ας πούμε... Έχει 40 αγωνιστικές η σεζόν στην Championship βέβαια, αλλά... Δεν είναι λίγα. Ναι, δεν είναι λίγα. Τα πέντε μάτς εκεί, εγώ βλέπω Β' Εθνική, Α' Τσάμπιονς, υπό τι λένε. Ναι. Καλώς ομάδες. Είναι δυνατές ομάδες. Ναι. Αυτό τι σημαίνει τώρα, ότι θέλει να δώσει και ανάση στο Βαλμποενά. Γιατί ο Βαλμποενά εκεί είναι άλλος Ολυμπιακός. Ο Νίκος μας είπε ότι καλός είναι εκεί πέρα ο Βαλμποενά.
σαν δεκάρι. Όταν δεν παίζει ο Βαλμποενά και παίζει με δεύτερο φόρο, σκαλώνει ο Ολυμπιακός. Είναι μεγάλο σε ηλικία, μάλλον θέλει να του δώσει ένα έτσι πιθανολόγο. Δεν είναι από τις ακριβές μεταγραφές. Όχι, θα είναι με τη μορφή δανεισμού. Λοιπόν, τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, να πάμε στο Παναθηναϊκό, γιατί θα αφήσω για μετά τις διαφημίσεις το θέμα του Μάνταλου, που είναι το πιο σημαντικό. Είναι οι δύο πιτσιρικάδες, ο Χατζηγιοβάνης και ο Μπουζούκης. Τους μάθαμε τα τελευταία δύο χρόνια της εποχής μνημονίου στον Παναθηναϊκό, της οικονομικής λιτότητας, από τις ακαδημίες αμφότεροι. Ο Μπουζούκης 21 ετών, 28 συμμετοχές, 4 γκολ. 22 ετών ο Χατζηγιοβάνης, 52 συμμετοχές, γιατί αυτή είναι η τρίτη του σεζόν. Είχε παίξει και λίγο με Ουζουνίδη πριν από 3 χρόνια. 8 γκολ. Εξτρέμ ο Χατζηγιοβάνης, καθαρό εξτρέμ. Ο Μπουζούκης και οχτάρι και δεκάρι, τον βλέπουμε τώρα και στα άκρα. Υπάρχει ένα σενάριο που θέλει την Στουτγκάρδη για τον Χατζηγιοβάνη να ενδιαφέρεται και να ετοιμάζει πρόταση. Την Celtic και την Ίντερ. Βέβαια, η Ίντερ είναι τεράστιο μέγεθος σαν ομάδα. Αυτές οι ομάδες έχουν και δορυφόρους ακόμα και στην Serie A. Οπότε μπορεί κάλλιστα, αν μια τέτοια μεταγραφή γίνει στην Ίντερ, να δοθεί δανεικός στη Τζένοα ή κάπου αλλού, έτσι, παραδείγματος χάρη. Τέλος πάντων, ετοιμάζουν προτάσεις ομάδες του εξωτερικού για τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές. Ήθελα να ρωτήσω πρώτα τον Νίκο, αν πιστεύεις, Νίκο, ότι στα 22 και στα 23 τους χρόνια, με αυτά που έχουν δείξει μέχρι τώρα, σε αυτά δύο χρόνια, σε αυτόν τον Παναθηναϊκό, έτσι, που λείπουν οι πολύ μεγάλοι παίκτες. Ανύπαρτη. Θα πρέπει να φύγουν ή όχι. Ανύπαρτη. Όχι. Έλα μόρφη. Όταν ακούς Μπουζούκη Χατζοβάνη, τίποτα, πρέπει να βάλεις, να κλείσεις τα αυτιά σου και να πας βόλτα στο Σύνταγμα. Ούτε πιστεύεις κάποιος από αυτούς μπορεί να πει. Έλα μου, δεν είναι παίκτες τώρα αυτοί. Για τον Παναθηναϊκό, για όλα αυτά, να λέμε την αλήθεια. Παλεύει ο Δόνης εκεί, εντάξει, κάνει τη δουλίτσα του, τους πάει μέχρι εκεί, δεν κάνουν αυτοί που όσο είστε. Αυτή είναι ντροπή στον Παναθηναϊκό. Όλοι. Όλοι. Όλοι, ε. Όλοι. Ο Παναθηναϊκός πέρασε παίκταράδες. Εγώ τον θυμάμαι τον Παναθηναϊκό και από αλλού Πικουρτζίδη και από πιο παλιά. Και από Λινοξυλάκη και από όλου. Παίκταράδες περάσαν. Αυτή γελά ο κόσμος. Ναι. Γελά ο κόσμος, το λέω εγώ. Λοιπόν, αλλά εντάξει, κύριε, αυτά βρίσκει ο Δόνης, αυτά δουλεύει. Για προτάσεις για εξωτερικό θα τους έδινες. Πού? Για τον Χατζηγιοβάνη είναι η Στουτγκάρδη. Εκεί είχε παίξει ο μικρός. Θα πήγαινα με ένα μάξι στη Στουτγκάρδη. Ποιο είναι το συμβόλαιο? Ναι. Αυτή, με πέντε μπράβος πλακώστε τους. Τη Στουτγκάρδη. Ναι. Ποιον θες να... Μα γιατί βαράτε. Ποιον θες να πάρει. 1,5 εκατομμύριο. Το Χατζηγιοβάνη, δώσ' του κι άλλες. Έλα μωρέ τώρα, γελά ο κόσμος τώρα. Απέξει του Γκάρδη τώρα με Χατζηγιοβάνη και Μπουζούκη. Μπουζούκης για Σέλντι. Να το πάρουν στα πόδια. Μα έτσι κάνουν και τα έχουν ξεφτυλίσει. Πέντε μπράβους μέσα, παιδιά για υποστήριξη. Ναι. Θα με ζυγώστε τους. Εσύ είπες για τον Μπουζούκη τον Χατζηγιοβάνη. Πάρτες. Αυτά θέλουν. Κατάλαβα. Για να συμμορφωθούν, ρε Γιαννάκη μου. Δηλαδή τα λέμε και χοντρά. Δεν είναι τώρα παίχτες αυτοί τώρα εδώ. Εδώ φεύγει ο κόσμος από το γήπεδο. Τι να πάει να δεις. Ναι, θα πάει να δεις τον Χατζηγιοβάνη και τον Μπουζούκη. Τι να δεις. Αμαρτία από το Θεό. Ένα Παναθηναϊκό με ιστορία. Ούτε βλέπεις να παίρνουν εξέλιξη. Μία ΑΕΚ με ιστορία, λέμε. Ένας Ολυμπιακός με ιστορία. Ένας ΠΑΟΚ με ιστορία. Ένας Άρης με ιστορία. Με παιχταράδες, με έτσι, με πρωταθλήματα. Ποιον άλλο ξεχνάει με ένα, θέλω να σου πω, οι μεγάλοι παίκτες. Εντάξει, έχεις ανάγκη να τους παίζω. Δεν του μιλάμε, του Ντόνι του λέμε και συγχαρητήρια που παίζεις και με αυτούς. Ναι. Μπράβο. Ούτε βλέπεις να έχουν κάποια εξέλιξη περαιτέρω. Όχι. Δεν είναι παίκτες τώρα, να μου. Τι να σου πω τώρα. Δεν είναι παίκτες να έχουν εξέλιξη. Τι να παίξει. Ο Χατζηγιοβάνης κάτι κιλά. Τι να σου πω. Ελαφρύς. Σαν γλωστή είναι. Πού θα πας, τι θα κάνεις. Σε τζαρτζάρι, άλλος σκατάρι. Σε Γερμανίες τέτοια έχουν. Τέτοιους παίκτες έχουν οι Γερμανοί όλοι όπου να είναι. Ναι. Και σε γάμα εθνική και τρίτη και τέταρτη και ανεξάρτητα και στις γειτονιές να γυρίσεις, θα βρεις. Έτσι. Κατάλαβα. Είναι. Λοιπόν, πάμε. Κώστα, πάει ένα σχόλιο και από σένα θέλω. Κοίταξε, το Μπουζούκι μας τον είπανε δεκάρι. Ναι. Αδύναμος κι αυτός.
το βάζει με εξτρέμ με το ποδάρι δεξιά. Μια κίνηση σαν τον Βεσπατζίδη να κλείσει, να πάρει δύο τρίπλες, να κάνει ένα σουτ, να πάει μπάλα στο γάμα, δεν είδα εγώ. Mm-hmm. Δεν είδα. Και αυτό που λέει ο Νικός, τους βλέπεις δηλαδή, άμα τρακάρουνε μαζί μου ή με τον Νίκο που είναι μεγάλο σε ηλικία, μπορεί να τους ρίξουμε κάτω. Είναι φτερούγες. Δηλαδή αυτοί πρέπει να μπουν σε γυμναστήρια, πρέπει να μπουν σε τακίτες, πρέπει να μπουν μεγάλη δουλειά να κάνουν για να πάρουν έτσι έτσι. Αν μείνουν έτσι όπως λέει και ο Νίκος, τι Σουτγκάρδι, τι. Εντάξει. Δηλαδή εγώ από τον Μπουζούκι περίμενα να δω κάτι. Τους έλεγα πέρσι, θα το δω με το παιδί. Δεν είδα. Mm-hmm. Ούτε σώματος του Σουτγκάρδι. Κατανοητό. Ναι, λοιπόν, ναι. Πάμε... Έχουμε κάνα μπαίχτη Έλληνα όλα ναι. τα χρόνια. Ναι. Γιατί μπορεί να τους έχω ξεχάσει ναι, ορισμένους ναι. και εσύ και ο Κώστας ναι. να υπενθυμίσουμε κανένα που πήγε έξω και έκανε καριέρα. Για πες μου. Καριέρα. Δηλαδή πάω κάπου και έχω γίνει στη Στουγκάρδη να είμαι πρώτο νούμερο και παίζω πέντε χρόνια. Έξι, εφτά. Ο Μανολάς που ήταν πολλά χρόνια στη Ρώμα. Ναι, ο Μανολάς σέντερ μπακ. Τώρα, ναι, σέντερ μπακ. Επιθετικός. Η Ρώμα μέτρια ομάδα είναι. Ναι. Νομίζεις και η Νάπολη τα ίδια και ναι. τραβιώνται. Ναι. Πολλά χρόνια πίσω ο Μαχλάς είχε βγει πρωτοσκόρερ. Δεν είναι Ιουβέντους, Μίλαν και τα λοιπά. Ναι. Ναι. Μαχλάς του Οφή. Ναι. Παλιά τώρα μιλάμε όμως... Μαχλάς του Οφή έφευγε τώρα για να τερματίσει τα 100 και πήγαινε τον Αύγουστο του ναι. 3.000 χρόνια μετά ναι. Χριστόν. Ο Σαμαράς, όχι ο μπαμπάς, ο μικρός. Έλα μόνο. Δεν έπαιξε αυτή μόνο. Φεύγαμε από τα γήπεδα μόλις τους βλέπαμε αυτό. Ναι. Στο λέω εγώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Βαγγέλης ο Πανάκης άφησε όνομα. Ναι. Άφησαν όνομα Αλούπης Κουρτζίδης, Λινοξυλάκης. Φοβερή. Mm-hmm. Λινοξυλάκης δεν έχει βγάλει ένα τέτοιο σέντρε μπακ. Τον ήθελε η... Τον Αστέρα Αθηνών, ιστορίες και τα λοιπά. Ναι. Έχουμε πήξει από έτσι, ας πούμε, από... Πάντως, και εδώ δεν βγαίνουνε. Δεν έχει τώρα αυτή την εποχή, Γιάννη. Αυτή την εποχή δεν έχει. Δεν έχει η Ελλάδα ποδόσφαιρο, mm-hmm. γιατί κοπήκαν τα πεζοδρόμια να παίζει ο κόσμος. Οι αλάνες, ναι. Που στις αλάνες δεν πάει κανένας. Έχουν άλλα ενδιαφέροντα, ιστορίες και τέτοια. Και κόπηκαν. Πάνε. Μου λέει ο Γιώργος ναι. ότι και ο Γκέκας και ο Χαριστέας είχαν βγει πρώτοι σκόρερ στο γερμανικό πρωτάθλημα. Ποιο γερμανικό. Γερμανικό πρωτάθλημα. Πότε, σε πού, για πού. Στην Bundesliga, ο Χαριστέας. Ποιος Χαριστέα μου, γελάω. Και ο Γκέκας. Γελάω κόσμο και ο Γκέκας τώρα μου. Mm. Πετάγα την πάγια, γελάγαμε τώρα. Ναι. Υπάρχει Γκέκας στην Ευρώπη. Μόλις θα κατέβεις από το τρένο, ο Γιώργος ο Λίγρης ναι, είναι. Ναι. Μόλις κατέβει ο Γιώργος ο Λίγρης ναι. από το τρένο ναι. και πήρε παιδιά ο Γκέκας, ξέρεις τι χαστούκια θα φάνε από τους σταθμάρκηδες. Ποιος Γκέκας και Χαριστέας. Ο Μαχλάς χρυσό παπούτσι. Για κάνει μια βόλτα να πάει. Ποιος ναι. Μαχλάς. Ο Μαχλάς καθότανε και έκανε την μπάλα την έσπρωγνε μέσα. Ναι. Αργός. Ποιος Μαχλάς. Όχι. Σέντρεφορ είναι αυτά τώρα. Μάλιστα. Τι πρέπει να πούμε. Δηλαδή για τα άλλα σέντρεφορ που έβγαζε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟ. Κοτρίδης, ο Ντομιάδης. Τι να πεις. Τι να πεις δηλαδή. Εγώ σου λέω τον ΠΑΟ τώρα. Σιδέρης. Τεζανίδη, Κούρα, Σαράφη και τα λοιπά. Τι, πού βρίσκουν τέτοιους παίκτες αυτοί για να παίζουν στη Θεσσαλονίκη. Πού. Ναι, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για τον Μάνταλο, ο οποίος πάει στα Εμιράτα λογικά και να δούμε και μάτς από την Premier League. Μπράβο, Γιάννη. Λοιπόν, μέρος δεύτερο, έχουμε να κουβεντιάσουμε και για τον Μάνταλο και για τον Τουρμισάη, τον οποίο πήρε ο Άρης για να πλαισιώσει τον Ιντέγε. Να δούμε τη μεγάλη νίκη της Λίβερπουλ επί της Λέστερ με 4-0, αλλά και τα χάλια της Άρσεναλ που δέχτηκε 2 γκολ σε 3 λεπτά και έχασε και από την Τσέλσι. Και σταυρούκε ζόρια το 5-3-2 του Γκουλς. Ναι. Εχθές θα βγει ζόρια. Εντάξει, παίζουν κάθε δύο μέρες ρε Κώστα όμως, εντάξει. Ναι, εντάξει, δεν λέω εγώ. Επιλογές κάναμε αλλιώς. Ναι. Ήταν και ρωτέιζαν ο Κλόπ, αλλά και ο Γούλς... Κερδίζει από συνήθεια καλά. Πλέον η Λίβερπουλ, δεν σταματιέται. Θα κάνει και ρεκόρ, ναι, πιστεύω. Συνέταξε το 5-3-2 της Γούλς, ήταν φοβερό. Ναι. Δεν ήταν καλά τελειώματα, αυτά ήταν πολύ ωραία. Και αντεπιθέσεις είδα και αυτά. Mm-hmm. Και τους περιορίζαν το Σαλάν, δύο πέμπτες πάνω.
Οι Γουλς κέρδισαν και τη City 3-2 και έχουμε πλάνα και από αυτό. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε με τον Μάνταλο. Να πούμε ότι υπάρχει μια έντονη φημολογία πως θα υπάρξει πρόταση από την ομάδα προπονεί ο Μανώλο Χιμένεθ, την Αλ Ουάχντα, ύψους 3,5 με 4 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι, για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή οι αιτήσιες απολαβές, η πρόταση θα ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο, ενώ τώρα παίρνει 600.000 στην ΑΕΚ. 28 στα 29, 113 συμμετοχές, 28 γκολ. Πρωτάθλημα Ελλάδος, κύπελο Ελλάδος, συμμετοχή στο μίλους του Champions League με την ΑΕΚ. Ο Μάνταλος έχει λατρευτεί από τους φίλους της Ένωσης, αρχηγός, δεκάρι, ξεκίνησε από τη Β' Εθνική και έφτασε μέχρι να παίξει και στους ομίλους του Champions League με την ΑΕΚ. Πολλοί λένε ότι ο κύκλος του στην ΑΕΚ έχει κλείσει. Μην ξεχνάμε και τους δύο χιαστούς που έχει. Νίκο, πώς βλέπεις μια τέτοια προοπτική, δηλαδή να πάει ο Μάνταλος στα 29 του να παίξει στα Εμιράτα? Εκεί καλά είναι. Εκεί παίζει. Οι δυο μας άμα πάμε θα παίξουν και ο Κώστας στα Εμιράτα. Ναι. Κατευθείαν. Περπατάνε. Εκεί περπατώντας παίζουν μόνο. Ναι. Δεν βλέπεις τι παίκτες παίρνουν. Για όσους λένε ότι έχει κλείσει ο κύκλος του Μάνταλου στην ΑΕΚ, ότι δηλαδή ότι έχει να προσφέρει τα πρόσφερε στα 29 του χρόνια. Εντάξει, έχει κλείσει όπως τα λες, ας πούμε. Καλά κάνει η ΑΕΚ και τον δίνει. Τι απεριμένει, 28 ετών, 30 πήγε. Τον ταλαιπωρήσαν, εξτρέμ, χαβ, έτσι, από εδώ, από εκεί. Έχει κάνει δύο χιαστούς, θυμίζω. Έχει. Κάνει δύο χιαστούς. Δύο. Χιαστούς, γόνατο. Έχει κάνει δύο εγχειρήσεις. Ναι, τραυματισμούς, εντάξει. Πάντως από την ΑΕΚ είναι ο παίκτης που ξεχωρίζει. Δεν νομίζω ότι από αυτή την ΑΕΚ υπάρχει κάτι που περνάνε χρόνια για να το θυμάσαι, καταλάβες. Δηλαδή λέμε τώρα, ξοδεξιά ήταν ο Μανουηλίδης. Δεν έχει βγάλει ΑΕΚ τέτοιο παίκτη. Ναι. Θυμάμαι τότε Πατάκα, Εμμανουηλίδη, Κουντούρη, Παπαγεωργίου, κάτι Σεντρεφόρ, Πούλη Παπαθοδόρου, κάτι Χα Βασίλυπτα, ο Μανολάς, Σεντρεμπάκ, ναι, και άλλοι. Δηλαδή, μιλάμε παιχταράδες. Έβγαλε, η ΑΕΚ έβγαλε την εποχή εκείνη. Ο Ολυμπιακός έβγαλε, ο Παναθηναϊκός έβγαλε. Άρα ο Μάνταλος καλά θα κάνει η ΑΕΚ να τον πουλήσει. Ποιος? Η ΑΕΚ θα κάνει καλά να τον πουλήσει. Την καλύτερη δουλειά. Για μένα. Ναι. Την καλύτερη δουλειά. Κώστα. Κοίταξε. Η ΑΕΚ είναι τρίτη. Πρώτη πάει φέτος. Όχι. Έκτη πάει φέτος. Όχι. Όχι. Τρίτη θα μείνει. Είτε μείνει ο Μάνταλος είτε φύγει ο Μάνταλος, η ΑΕΚ θα μείνει τρίτη. Άρα λοιπόν η Ευρώπη δεν παίζει. Κύπελλο εντάξει. Αξιασμός. Μπορεί να το πάρει, μπορεί να μην το πάρει, μπορεί να το πάρει την Καστοριά που λέμε. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι και χρονικά. Όχι μόνο ο Μάνταλος στα 29 με δύο χιλιάδες. Τους ΑΕΚ. Δηλαδή θα χάσει ΑΕΚ πρωτάθλημα ή θα βγει η 7η ή 6η. Πώς το δίνει, τα παίρνει ο Μελισσανίδης. Ωραία. Και από εκεί και πέρα του χρόνου. Θα έχουν απαιτήσεις όμως του χρόνου οι ΑΕΚ δίδες. Δεν θα έχει το γήπεδο πάλι το γήπεδο. Θα κάνει πρωταθλητισμό. Κάτι λένε ότι πουλήθηκε η ΑΕΚ. Δεν μπήκαν υπογραφές στον κύριο Καλτσίδη. Και ότι δεν το ανακοινώσανε ακόμα. Αν το έγινε αυτό, η ΑΕΚ μπορεί να γίνει άλλη ΑΕΚ. Μπορεί να τη βγάλει τρίτη, τέταρτη συνέχεια. Η ΑΕΚ είναι για να χτυπάει πρωτάθλημα και αυτή. Οπότε, καλά κάνει και το 28-29 και μεταξύ μας τώρα, ο Μάνταλος πριν τραυματιστεί, ήταν αλλιώς. Τώρα, με εξτρέμ που τον βάζουν και τέτοια, τώρα τον βάζουν δεκάρες σε 3-5-2. Τον βάζουν σε καλύτερη θέση, σε 5-3-2. Ναι. Εκεί μπορεί να παίξει και ο Λιβάγια μπροστά. Και να παίξει με δύο φόρ, έναν τον Ολιβέρα και να πετάξει και έναν εξτρέμο φόρ. Να παίξει και λίγο πλάγια. Βολεύεται. Αυτό θα κάνει, αν πουληθεί ο Μάνταλος. Ναι. Αυτό θα κάνει. Λοιπόν, πες μας και για τα δικά σου τώρα. Είδαμε τον Τουρμισάη με την φανέλα του Άρη. Ακούγεται ότι τον απέκτησε με μεταγραφή ως ελεύθερο ο Άρης. Το βοήθησε ο Μαρινάκης. Αυτά που γράφουν εδώ, άστα. Το βοήθησε ο Μαρινάκης. Βέβαια τώρα έχει δύο φορ. Τώρα το ερώτημα είναι, έχει ο Άρης την πολυτέλεια να έχει έναν από τους εκ των δύο στον πάγκο? Αν έχει τέτοια πολυτέλεια και παίξει με 4-3-3 χαφ πίσω από τον φόρ, έχει καλός.
αλλά μπορεί να έχει ο Άρης των 5 εκατομμυρίων ευρώ μπάτζετ, 7 πόσα είναι, 6, 2 σεντερφόρ, καλά ας τα πούμε. Εντάξει, μπορεί, αυξάνεται και ο ανταγωνισμός. Οι δυο να παίξουν μαζί, ξέχασε, δεν γίνεται. Mm-hmm. Όπως και να το δεις το έργο, ο Τουρμισάη μαζί με τον Ιντέγε σε 4-4-2 ο Άρης δεν έχει, δεν μπορεί να παίξει. Εδώ ολόκληρος Ολυμπιακός με 60 εκατομμύρια μπάτζετ που έχει, με Μαρινάκη πρόεδρο και τα λοιπά, παίζει 4-4-2 και σκαλώνει τον Βόλο με δύο φορ. Παίζει 4-4-2, σκαλώνει την Γκράνση. Παίζει 4-4-2 με δύο φορ, δηλαδή κανονικούς φορ, και όχι ψευτικούς κανονικούς φορ, και σκαλώνει την, ξέρω εγώ πού, στο Πανιόνιο. Και δεν σκαλώσει ο Άρης που έχει, ας πούμε, χαφ, το Σάζα και κανέναν άλλον που να κόβει. Οπότε θα παίξει ένας εκ των δύο. Μάλιστα. Επ' αυτά στα συνθήκα, καλό είναι, γιατί εγώ πάντως για Άρη θα προτιμούσα να πουληθεί ο Ιντέγε όπου πάει, εάν μοιράτα και τα λοιπά, να παίξει ο Τουρμισάη, ο οποίος είναι πιο φρέσκος, και από εκεί και πέρα τρία δεκάρια να μπορεί να τα τρώσει για να παίξει με δύο σεντερφόρ. Δηλαδή αυτά που κάνουν εκεί στον Άρη, έχουν τρία δεκάρια, Τόντσο, Μαρτίνες, τον άλλο τον... Μαντσίνη. Μαρτίνης, ναι. Τον άλλο τον καινούργιο που πήρανε τρία δεκάρια για να παίξει τη δύο φορ. Και ποιος θα μαρκάρει άμα καθίσει μπαλά, ο Σάζα μόνο. Θα μπει ο Ολυμπιακός και ο Πάμπ δεν θα δει τι άμα παίξει. Με τον Όφη πήγαν έτσι. 4-4-2 στην Κρήτη. Μη συγχωρείς. Οι μπαμπάδες μας που πηγαίνουν με τρία χαφ, τον άλλο και 70 με πεχταράδες και παίρνανε νίκες με τρία χαφ. Ήταν κορόιδα και είναι έξυπνος ο Άρης του Καρυπίδη και παίζει 4-4-2 στην Κρήτη. Φάει την τριάρα σου. Πάντως, Δουρμισάη, πρόσφατα και διεθνής, σε ένα φιλικό έπαιξε με την Τουρκία. Να ρωτήσω και τον Νίκο, εάν βλέπει να βοηθάει τον Άρη, πώς μπορεί ο Ένικ να βάλει Δουρμισάη και η Ντέγε μπροστά σε 4-4-2. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Κοιτάξτε, εγώ αυτούς τους παίκτες τους έχω δει και τους δύο. Ναι. Για μένα, ναι. Είναι ανύπαρτη. Mm-hmm. Δεν υπάρχει παίκτης Δουρμισάη. Γελάγαμε στον Ολυμπιακό. Ναι. Δεν ξέρει μπάλα καθόλου, ο Ιντέγκε. Εκεί που τον βλέπεις μια μέρα λες, απ, διορθώθηκε, μετά από μια ώρα είναι για γέλια. Πάλι τα ίδια. Δεν ξέρουν μπάλα καθόλου, τίποτε. Ντουμπισάιλ. Δεν είδες στον Ολυμπιακό, βάλε να δεις. Ντουμπισάιλ 0-0. Ναι, δεν έπαιξε. Για βάλε. Δεν έπαιξε. Ορίστε. Ναι. 2019, Ολυμπιακός. Ντουμπισάιλ, αυτός είναι. Δεν έπαιξε. 0-0. Τον έδωσε δανεικό στην Μπέβερεν. Και μετά πήγε από Ολλανδία. Γιάννη, εγώ και εσύ, ναι, στο λόγο. Ναι. Μια φορά θα βρεθεί σε ένα μύτο, θα χτυπήσει την μπάλα. Μύτο κιόλα. Θα πάει στη γωνία, πάει. Ακούμπα το πόδι σου έτσι. Ναι. Δεν είναι αυτά, δεν είναι παίκτες. Πέρασε ο Ντουμπισάη, δεν την ακούμπησε. Ναι. Δεν τραβάνε κόσμο, δεν πάει κάτω άλλο. Βρέχει χιονί, σου λέει τον Ντουμπισάη, πάνω εδώ. Πάω εδώ τον Ντέγκε. Στον Ολυμπιακό πέρασε ο Ντέγκε. Ναι, ναι, μα το έλεγε. Ο πρώτο σου έλεγα. Ρε, δεν έχει ιδέα από μπάλα, γελάμε. Έτσι. Να μου λέει, έπαιξε καλά την κερδιά. Ρε, γελάμε, του λέω, να τον. Λοιπόν, πάμε Αγγλία. Νίκο, πώς γίνεται. Δεν να πεις με διαψεύδουνε. Ναι. Με διαψεύδουνε να πούνε ποιος είναι. Ο Ιντέγκε, εκεί τα μπάλα, μπαμ, τρίπλα, δεν έχουν τίποτα από αυτά. Πες μου, πώς έχασα πάλι. Πώς έχασε η Άρσεναλ πάλι. Δύο γκολ σε τρία λεπτά. Η Άρσεναλ είναι δραματική. Εδώ και. Δραματική, Γιάννη. Τι να σου πω. Νταβίν Λουίτσε, υπερσάγνωστον, Μέιντλαν, άγνωστη, Σακά και Ντουζί, Τορέιρα, για γέλια. Έτσι. Νέλσον, ο Λαζακαζέτ, με άριστα το 10, 5,5 με 6. Ναι. Τι που άδε κάνει, δεν υπάρχει Λακαζέτ ποδοσφαιριστής. Και ο Μπαμεγιάν τον πετάει στο όνομα, πλάι. Έχουν το Λακαζέτ και το Λαγαζέτ. Ο Μπαμεγιάν, πέρα... ο Δέος Ζιλ. Ναι. Τι να σου πω, τέτοιος τεμπέλης, τέτοιος παλέμαχος, δεν υπάρχει, ρε. Αυτό να έπρεπε, δηλαδή, να τον πάρεις και να του πεις σήμερα όλες τις φυλακές να τις καθαρίζεις μόνος. Πάρε νερά και προχώρα, να έρθω σε μισή ώρα, ο Ζήλ. Βαδιστής, μέσα στο κήπεδο, κοροϊδεύει. Ούτε δρώνει φανέλα, τίπα. Πάρε την μπάλα να πεις, τριπλάρισα, μπήκα. Κάνω, ρε παιδιά, ένα μπάσιμο κάθε 5 λεπτά. Μηδέν. Αλλά ήμουν 1-0 μέχρι το 83. Ήμουν 1-0 μέχρι το 83. Λοιπόν, αυτοί οι παίκτες μετά δεν είναι και προπονητή τώρα. Αρτέτα.
Έλα μου, ποιος εγώ. Ο Αρτέτα. Ήτανε βοηθός του Γκουαρδιόλα. Τώρα γελά ο κόσμος. Ναι. Ξέρεις τι είναι, σαν λες, θα πάρω τον Τάδε να πούμε. Και η Τσέλσι ο Λάμπαρτ πήρε προπονητή. Τσουλάει. Και η Τσέλσι το Λάμπαρτ. Και ο Λάμπαρτ γλίτωσε από τα λάθη του Αλουνού. Κατέβηκε 5-3-2 με Ρούντιγκερ, Ζουμά και Τόμορι, Αφιλικουέτα, Έμερσον, Καντέ, Κόβασιτς, Μάουντ, Γουίλιαν και τον Άμπραχαμ μπροστά. Το άλλαξε. Το γύρισε έτσι, έτσι γύρισε το παιχνίδι. Το γύρισε μετά και έβαλε και άλλο χαφ και φάγαμε τα δύο γκολ. Να δούμε και τα έχουμε τα γκολ, Γιώργο, να τα δούμε. Ναι, εδώ είναι η κεφαλιά από τον Ομπαμεγιάνγκ, 13ο φετινό του γκολ. Απ' την άλλη τώρα θα μου πεις κατεβάζει τρία στόπερ και σου βάζει ο Μπαμεγιάνγκ γκολ στην καρδιά της άμυνας. Έτσι γιατί ήταν αποστημένη φάση. Μπράβο. Και κολλήσαν. Μπράβο. Και κολλήσαν. Εδώ είναι ο Αρτέτα. Εύχονται στην Άρσεναλ να βγει νέος Γκουαρδιόλα. Η φάση από τον Τσέιμπερ στην πρώτη κεφαλιά και αφύλακτος ο Μπαμεγιάνγκ το 1-0 νωρίς στο παιχνίδι. Υποφερτά καλή η Άρσεναλ στο πρώτο ημίχρονο. Στην επανάληψη εδώ λένε την έξοδο του Μεσολογγίου που λέμε. Ο Ζορζίνιο από κοντά το 1-1. Στο 83. Το τερματοφύλλα. Εδώ κοίτα ο Λένο τι έκανε. Εδώ. Μπορεί να βγεις με γροθιά και να μην βρεις την μπάλα. Μπράβο σου Γιάννη. Μπράβο σου Γιάννη. Από το στόμα μου το πήρε. Δίπλα του, σε μικρή περιοχή. Και όπως πάντα η Arsenal θα φάει γκολ στο transition που λέμε, δηλαδή στην κόντρα επίθεση. Εδώ τώρα δεν μαρκάρει κανείς κανέναν. Τίποτα, όλο πίσω πάνε. Πίσω βήματα. Μέσα. Και τώρα κοίτα, παίρνει μέσα και μπάλα. Την γυρίζανε και το φάγανε. Πίσω, πίσω, πίσω. Ναι. Πού πας στο τέρμα. Και πήγαινε απάνω τώρα, ναι. Και κάνει ένα φάουλ. Ναι. Να πάρει φάουλ κοντά σέντρα. Ακριβώς. Τελείως. Και κοίτα τώρα, από πού φεύγουν, έτσι. Τα τρία χαφ. Δεν υπάρχουν. Τίποτα. Όλοι στην επίθεση. Και τώρα. Κοίταξε και η ταχύτητα στην επαναφορά δεν είναι γρήγορη. Αν δείτε ναι. Το τρίτο σελίδι, ο Γκεντουζί δεν τρέχει, ναι, και τώρα είναι τα δύο. Εδώ ένα πρόσεχε, κράτα το κοινάδι. Κράτα. Εκεί. Ναι. Ένα από του δύο στόπερ. Ναι, πρέπει να πάει θα πάνω. Θα πάει πάνω στον παίχτη που έχει την μπάλα. Ναι, ναι. Οπότε δίνει κουράγιο και στον κόκκινο εδώ που δεξιά να γίνει μπακ δεξί. Ναι. Μπακ αριστερό. Μπακ αριστερό, ναι. Και ο άλλο μπακ δεξί. Γιατί και ο Άμπραχαμ δεν είναι ο Μέση να πάρει την μπάλα. Ένα θα πάει πάνω του. Ναι. Οι δύο αυτοί ναι. Θα φύγουν δίπλα. Στον έναν που μένει, ο ένας πάει στην μπάλα και ο άλλος μένει και οι δύο που είναι οι ακριανοί θα φύγουν δίπλα στον έναν, οπότε δεν μπορεί να πάνε γκολ μετά. Εν τω μεταξύ εδώ βλέπουμε και τα δύο στόπερ της Arsenal να μην πηγαίνει κανείς πάνω στον παίκτη και να κάνουν βήματα πίσω. Αυτό λέω, τον βάζει πίσω. Μέσα, ναι, 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 τους βάζει κοίτα μέσα. Κοίτα που τους πήγε, εδώ ναι. Κοίτα. Πάμε, πάμε. Προχώρα. Ακόμα. Εδώ ναι, κοίτα. Ναι. Όσο πάει εκεί. Ναι. Είναι επικίνδυνα. Και ο Νταβίδ Λουίζ δεν ξέρει πού πάει τώρα το μεταξύ. Να καλύψει τουλάχιστον. Ξαναπάει. Ναι. Ξαναπάει. Ξαναπάει. Το μισό γήπεδο μόνο του. Χωρίς να πηγαίνει παίκτη πάνω. Βεβαίως. Και τώρα που βλέπει. Και τι το δίνει. Φέρνει στη μεγάλη περιοχή ναι. Μέσα. Ναι. Ναι. Νάτο. Όπα. Εδώ λοιπόν του κάνει μια τρίπλα. Ναι. Που του ανοίγει λίγο την μπάλα, αλλά δεν έχει πάει ο Νταβίδ Λουίζ. Δεν τον προλαβαίνει ο άλλο. Ούτε την μπάλα κουμπάει. Ναι. Εδώ, κοίτα. Και εδώ θα τη σπάσει και κοίτα τι πλάκα κάνει ο Άμπραχαμ στο Μουστάφι, το στόπερ της Arsenal. Το του, κοιτάει, του έχει βάλει εδώ, την πλάτη, τον γυρνάει. Κοίτα. Κάτω από τα πόδια, λένε. Για γέλα. Εκεί όταν τον φέρεις μέσα από τη σέντρα πρέπει να πέσει ο ένας απάνω, οι άλλοι και να έρθουν και δύο. Λοιπόν, άρα πρέπει αυτά να τώρα οι προπονητές, έχει από τους Αρτέτα τέτοια, δεν τα βλέπουν αυτά. Ναι. Όνομα Αρτέτα, έπαιξα μπάλα, τέρμα, πάει μέσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη Λίβερπουλ στο προηγούμενο παιχνίδι που βάλε τα 4 στην Λέστερ, γιατί και η Λέστερ φέτος είναι από τις καλές ομάδες της Premier League. 0-4, το έχουμε αυτό. Ναι, το έχουμε. Εδώ η Λίβερπουλ με Μανέ, Σαλάχ, Φιρμίνιο. Έχει ανέβει και ο Φιρμίνιο και πάνε πολύ καλά, Σαλάχ και Κεϊτά. Και Κεϊτά, Μανέ, η τριάδα μπροστά. Κάνει τριάδα, καλή. Είναι... Μανέ, Σαλάχ, Φιρμίνιο. Και είναι πολύ καλός και ο Άρνολντ, το δεξί μπακ, είναι αθλητής Στίβου. Ναι. Που ανεβαίνει, έκανε και τον γκολ. Ο Ρόμπερτσον είναι λίγο πεσμένος, αλλά
ανέβηκε ο Άντλον πολύ. Ο Ρόμπερτσον έλπε, είναι πεσμένο λίγο. Παίζει ένα καλό 4-3-3. Καλό 4-3. Ναι. Πολύ. Ο Βαντάκ και ο Γκόμες. Και πώς, όπως είπε ο Νίκος, άρχισε να βάζει γκολ και ο Φιρμίνιο, που τύπησε είναι φορ. Έτσι. Έτσι. Και ανεβαίνει μετά όλη η ομάδα. Και το μεταξύ, οι τρεις αυτοί, άμα χάνουν την μπάλα κοντά στην περιοχή, δηλαδή εδώ έτσι, και είναι απάνω, ανεβασμένη εδώ έτσι, και έχει πάει έτσι η ομάδα. Αν χάνουν την μπάλα, δεν δίνουν χρόνο να έρθουμε να σας περιμένουμε από το εδώ. Αντίθετο από αυτό που έκανε η Arsenal χθες. Ακριβώς, μπράβο. Είναι. Σου πέφτουν απάνω. Σου πέφτουν εδώ, εδώ να την ξαναπάρουν. Και αν την πάρουν, κάνουν και γκολ. Και είναι καλή κυνηγή. Σε καλή κατάσταση είναι Σαλάχ, Μανέ και ο Φερμίνιο ανεβασμένος. Έτσι τον είδα. Ναι. Καλά χαφ, ο Χέντερσον κάτι αυτή είναι. Ναι, ο Άρνολντ, ο Ιούτα χαφ. Πάμε να δούμε κάποια γκολ χαρακτηριστικά. Ειδικά στην, ναι, πάνω σε αυτό που μίλαγε ο Νίκος Νωρίτα, ειδικά στην αντεπίθεση. Εδώ το τέταρτο γκολ. Παίζει 4-3-3, ναι. Καθαρά. Ανεβαίνουν οι τρεις επιθετικοί. Βέβαια. Και ανεβαίνει και το δεξιμπάκ τώρα, έτσι. Εδώ, βλέπεις, άλογο. Και γρήγορος ο δεξιμπάκ. Ναι, άλογο κατευθείαν το σουτ. Και κάνει και γκολ. Ναι. Τον είδες. Εδώ είναι από την αρχή τα γκολ. Η κεφαλιά από τον Φιρμίνιο. Άρχισε να κάνει γκολ μαζεμένα. Ναι, είναι πιο ελάφρυς, τον είδα εγώ, ανεβασμένος. Εν τω μεταξύ, είναι ομάδα που βρίσκει γκολ και από στιμένες φάσεις, αλλά κυρίως από τις κόντρα επιθέσεις. Δηλαδή, άμα μάλιστα βρει χώρο μπροστά. Άμα βρει χώρο, σε έκανε κόκκινο. Ναι, ναι, ναι. Εδώ είναι πέναλτι. Βγαίνει ο ένας χαφ, Γιάννη. Μίλνερ. Ο ένας μπακ και οι τρεις πέντε. Είναι καλό χαφ αυτός. Ο Μίλνερ. Μίλνερ. Μπράβο, παίζει πολύ καλός. Είχε ξεκινήσει ως ακραίο και τον έβαλε στον άξονα γιατί έχει και δύναμη και ταχύτητα. Και μαρκάρει κιόλας. Έτσι, μαρκάρει. Ανέβηκε αυτός ο Φιρμίνιο που ήταν πέρσι. Ο Φιρμίνιο, ναι, έκανε γκολ και δεν είναι το πιο ωραίο από τον Άρνολντ. Το 0-4. Έκανε καλό παιχνίδι και η Γουλφς, 3-2 την City. Να δούμε λίγο τον Αντάμα Τραωρέ. Ναι, ναι, μόνιμο 5-3-2 από τον Σάντο, τον Πορτογάλο τεχνικό της Wolves. Αυτό το σύστημα το έπαιζε όταν ακόμα ήταν στη Championship και το δεν συνεχίζει το ακόμα. Ναι. Με τον Ζώτα, τον Μεξικανό, τον Ραούλ Χιμένες μπροστά στη Δερφόρ και τον Αντάμα Τραωρέ. Ένα ποδοσφαιριστή που αν το δεις Νικό, σου θυμίζει πιο πολύ πυγμάχο. Κιχμόκερ, τον ναι, ακριβώς. 1,78-1,74 κιλά, αλλά πολλά κιλά μης. Ας δούμε λίγο αν έχουμε, Γιώργο, λίγο το στιγμιότυπο. Εγώ μόνο σε αγώνες kickboxing, σε κιλά πάνω από 72, ναι, μιλώ από τέτοια σώματα. Mm-hmm. Μιλάμε για φοβερό και εκρηκτικότητα αυτός. Ναι. Εδώ είναι το πέναλτι που εκτέλεσε δύο φορές ο Στέρλινγκ, το έχασε δύο φορές. Και έβαλε στην επαναφορά το 0-1 για την City. Έπαιζε από το 12 με αποβολή του τερματοφύλακά της η City, του Έντερσον. Εδώ ο De Bruyne την παλιά και το πολύ ωραίο τελείωμα από τον Sterling. Κακή εφαρμογή του 5-3-2 εδώ, γιατί ήταν στην ευθεία τρεις στόπερ και με μία παλιά έφυγε ο Sterling μόνος του. Δεν παίζουν, ναι. Εδώ θα δούμε το 2-1, συγγνώμη, τη μείωση του σκορ 1-2 από τον Τραωρέ, να το ο παίκτης που σου έλεγα, Νίκο. Ναι, ναι. Πολύ δυνατός. Ο Ραούλ Χιμένες, ο Μεξικανός, εδώ θα πάει ο Μεντί να κρατήσει την μπάλα, θα του βάλει την κόντρα και είναι πάρτο βάλτο στον Χιμένες το 2-2. Το 3-2 θα γίνει από τον Ντόχερ της 89, μια ανατροπή για την Γουλφς που και φέτος στέκεται ψηλά στη βαθμολογία σε θέσεις Ευρώπης. Εδώ τον γκολ από τον Ντόχερ. Ναι. Ναι, ναι. Ομάδα που έχει και σαγάνο, έχει δύναμη. Καλή ομάδα, εγγλέζικη ομάδα, καλή ομάδα η Γουλφς. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ήταν ωραία, ενδιαφέροντα. Είναι ωραία πάρα η Αγγλία. Ωραία. Έχει και ανήμερα πρωτοχρονιάς παιχνίδια. Μπράβο. Εδώ Αντάμα Τραωρέ. Τραωρέ είναι. Ωραίο το σκύλο. Πυγμάχος, φοβερός. Πώς καταφέρνει όμως να έχει αυτή την έκρηξη με αυτό το σώμα. Ναι, ναι, ναι. Το βοηθάει τα βάρη που κάνει λίγα κιλά και πολλές επαναλήψεις.
Ναι, ναι, έχει γίνει. Τραωρέ είναι μάνα, η μάπα του για πυγμάχος. Ναι, ναι. Αυτό το σώμα γίνεται με τα βάρη του αρχιβαλίστα. Δηλαδή, έκρηξη στα κιλόγρα, βάζει πολλά κιλά να τα σηκώνει. Ναι. Μόνο έτσι, αυτοί οι γυμναστές εγώ που βλέπω κάνουν τις ποδοσφαιρικές έξτρα προπόνηση κτλ. Ναι. Δεν τους κάνουν πολλά κιλά σαν τους bodybuilders να γίνουν αργοί. Εντάξει. Τους βάζουν τα εκρηκτικά κιλά, χρακ, έτσι, δηλαδή. Και ένα τελευταίο και τελειώνω. Και ένα τελευταίο ωραίο. Φαντάζομαι. Σταθερά για τα play-off η Νότιχαμ. Νότιχαμ. Ναι, λέει εδώ τώρα. Με λαμουσί το σημαντικότερο είναι ότι η Νότιχαμ με τρεις συνεχόμενες νίκες μοιάζει να ξεπέρασε μια καλή κοιλιά τεσσάρων αγωνιστικών, δύο ισοπαλίες, δύο ήττες. Και φαίνεται να βρίσκεται σταθερά στη ζώνη των τεσσάρων ομάδων που θα πάνε στα play-off για την άνοδο στην Premier League. Βαγγέλης Μαρινάκης. Να σου πω ποιον θα πάρει προπονητή Νότιχαμ αν ανέβει στην Premier League. Βαλβέρδε. Βαλβέρδε. Λέω εγώ Βαλβέρδε. Όχι, Έλα μου, ενώ Βαλβέρδε γελάει ο κόσμος στην Μπαρτσελόνα. Είναι έτοιμη να τον διώξουν. Ναι. Και τι κάνει το. Αυτή είναι χειρότερη. Χειρότερη. Αυτή, όχι, αυτή. Ναι. Θέλουν προπονητή ξύπνιο να δεν. Και να έχει δουλέψει στην Αγγλία. Είναι η εντεκάδα. Τον παίρνει ο ύπνος. Ναι. Πρόσεξε το να δει. Κάθε κοιτάει. Ή το ύπνος τον παίρνει ή που κοιτάει, το τον ίδιο. Έχει πάρει ο ύπνος. Κατάλαβα. Τον σπρώχνεις, του λες τελειώνουμε, αλλαγή, δεν κάνουμε. Ναι, τώρα... Έληξη. Λοιπόν, πριν λήξουμε εμείς, πες μας για κολαγόνα και για γιατρούς, γιατί τα ξεχάσαμε σήμερα. Για το... Κολαγόνα και γιατρούς, τα ξεχάσαμε. Α, ναι, ναι, ναι. Έχουμε πρώτα κολαγόνο και τσάμπιον. Τα φοβερά αυτά που κάνουν πολύ καλό στον οργανισμό. Μεγάλο βάδι είναι εγώ. 4 χιλιόμετρα την ημέρα, 300 κιλιακά. Από κολαγόνο τσάμπιον και τα δύο. Φοβερά. Σας το λέω αλεύαντος. Πάμε μετά. Τα κάνεις, το ετήσιο check-up. Ο μάγος Φλωροκώστας, ναι. Καρδιολόγος στον Ίμιτς, ασύλληπτος. Θα σου πάρει το αίμα, Λάμπρου. Είναι στη, απέναντι από τον Άριο Πάγο. Mm-hmm. Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στον Παναθηναϊκό, πιο κάτω, απάνω. Ναι. Τρομερή, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ούτε πονάς, ούτε κάνεις, ούτε τίποτα. Έχουμε ένα φοβερό ουρολόγο, Σπύρος Μαρτίνης. Φανταστικός. Φανταστικός, σου λέω. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εξετάζεις, κάνει στο General, απάνω είναι ναι. Στην αυτή. Στο... Ψυχικό. Ναι, μπράβο. General, τέλος πάντων, το τιμηθούμε. Αλλά γενικά ο Μαρτίνης είναι φανταστικός. Ωραία. Και από την άλλη πλευρά έχουμε κόμβο στο κταίο αυτοκίνητα. Mm-hmm. Εκπληκτικός ο κύριε Αντώνης. Τρομερός με τα τελειότερα μηχανήματα. Και συνεργείο ο Μέση, ο Ρονάλντο του κόμβου είναι ο κύριε Αντώνης κταίο. Και συνεργείο είναι Κώστας Καριώτης. Λάμπρο Κατσόνης, ο Μέση το έχουμε συνεργείο. Βγει ήδη εκτός χρόνου. Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους. Μπράβο. Θα είμαστε πρώτα Θεός και πάλι μαζί την Παρασκευή. Μακάρι να έχει αποφασιστεί η επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Αυτό είναι για να έχουμε θέματα. Έτσι. Καλή χρονιά. Άδια μαζί. Καλή χρονιά, να είστε καλά. Mm.